Με περιορισμό στον χρόνο για μια ευρύτερη γεωπολιτική ανάλυση, θα προσπαθήσω να εξηγήσω ότι αν οι προκλήσεις ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής αυξάνονται στις εποχές που ζούμε και εάν υπάρχουν αποσταθεροποιητικές τάσεις στο γεωπολιτικό μας περιβάλλον, δεν οφείλονται στο ότι η Ελλάδα ενισχύει με μια πυροβολιαρχία πάτριο τη Σαουδική Αραβία ή στέλνει κάποια στρατεύματα στο Μάλι, σκοπεύει να στείλει, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι αυτός ο λόγος που αποσταθεροποιείται η περιοχή. Εμείς αντιδρούμε σε αυτό το ρευστό πολιτικό περιβάλλον, αντιλαμβανόμενοι τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουμε στα πλαίσια συμμαχικών σχέσεων της χώρας, γιατί όταν είσαι σύμμαχος σε κάποιο οργανισμό ή σύμμαχος κάποια χώρας, δεν έχεις μόνο δικαιώματα από αυτή τη σχέση, αλλά έχεις και υποχρεώσεις. Και προσπαθούμε με τις κινήσεις που κάνουμε να αναπτύξουμε την θέση της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και πάροχο ασφαλείας, αλλά και ως αξιόπιστου και συνεπούς συμμάχου. Η συμμετοχή λοιπόν της χώρας μας θα πιάνω από την αρχή, με στρατικό προσωπικό και μέσα σε χώρες του Περσικού Κόλπου και ειδικά στη Σαουδική Αραβία με την πυροβολαρχία Patriot, συμβάλλει αποκλειστικά και μόνο στην προστασία κρίσιμων υποδομών ενέργειας της χώρας αυτής, με προφανή πολιτικά ωφέλη για την Ελλάδα. Η συμμετοχή αυτή προσδίδει στην Ελλάδα προστιθέμενη αξία και κύρος, αφού εδραιώνει την πεποίθηση ότι είμαστε πάροχοι ασφαλείας για την περιοχή. Έχει καταστεί σαφές ότι η χώρα μας δεν έστειλε εκεί τα Patriot για να αναπτύξουν επιθετικές ενέργειες ή να εμπλακούν σε διαμάχες Σαουδικής Αραβίας με άλλες χώρες της περιοχής, αλλά μόνο να προστατεύσουν αμυντικά καθαρά αυτές τις κρίσιμες υποδομές ενέργειας. Τις προάλλες γνωρίζετε ότι ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στη Σαουδική Αραβία, συναντήθηκε με την εκεί πολιτική ηγεσία και συζήτησε με μεγάλο βαθμό επιτυχίας την προοπτική επενδύσεων από τη χώρα αυτή στη χώρα μας. Αυτό απορρέει, νομίζω, από τη συμμαχική σχέση που αναπτύσσεται με τους όρους που σας περιέγραψα μεταξύ Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας. Τώρα, όσον αφορά την επιχείρηση Takuba, Μάλι, αυτή αποτελεί γαλλική πρωτοβουλία με συμμετοχή συνασπισμού κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 12 χώρες ανέφερα τις προάλλες στη συζήτηση για την Ελληνογαλλική Αμυντική Συμφωνία ότι συμμετέχουν με προσωπικό στο Μάλι. Όχι χιλιάδες στρατιώτες, αλλά αποστολές κάποιων δεκάδων ή εκατοντάδων στρατιωτών προκειμένου τι, να βοηθήσουν τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας αυτής να αποκτήσουν την απαιτούμενη επιχειρησιακή αυτονομία προς αντιμετώπιση τρομοκρατικών οργανώσεων οι οποίες απειλούν την ειρήνη και σταθερότητα στο Σαχέλ. Σε μια περιοχή η οποία ίσως διαφεύγει της προσοχής μας σε πρώτη ανάγνωση, αποτελεί όμως δυνητική περιοχή μεγάλης αποσταθεροποίησης και για τα δικά μας γεωπολιτικά συμφέροντα ή τα γεωπολιτικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού γειτνιάζει με περιοχές ζωτικού ενδιαφέροντος γεωπολιτικού για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τη Βόρεια Αφρική και τη Μεσόγειο. Και μετά είναι η πόρτα μας. Εν προκειμένου, οποιαδήποτε αποσταθεροποίηση περιοχής, είπαμε ότι επηρεάζει το ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον της Ευρώπης, τη θαλάσσια ασφάλεια, με μεγάλο κίνδυνο δημιουργίας εξαιτίας αυτής της αποσταθεροποίησης επιπλέον μεταναστευτικών ρευμάτων προς την Ευρώπη. Καταλαβαίνετε τον αντίκτυπο για τη χώρα μας. Ενημερωτικά, ο στρατός Ξηρά σε εκτέλεση συνεδρίασης ΚΙΣΕΑ από το 2015 και σύμφωνα με σχετικές εντολές που είχαν δοθεί τότε από το ΓΕΘΑ, συμμετέχει στην περιοχή αυτή της Δυτικής Αφρικής στο πλαίσιο της επιχείρησης European Union Training Mission Mali, Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτική Αποστολή Μάλι. Η παραπάνω συμμετοχή βέβαια αφορά στην περιοδική διάθεση δύο στελεχών, σε επίπεδο δηλαδή εκπαιδευτών, στο επιτελείο της συγκεκριμένης επιχείρησης στον Μπαμάκο, την πρωτεύουσα, όπου βρίσκεται και η έδρα της αποστολής. Αν αυξήσουμε αυτή τη συμμετοχή με λίγους, όχι μεγάλη δύναμη στρατιωτική, είναι προφανές ότι η εθνική συνεισφορά της χώρας σε αυτή την επιχείρηση έχει ως αποτέλεσμα και πολιτικά ωφέλη, καθώς ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική μας σχέση με τη Γαλλία. Έχω πει ότι η ενδεχόμενη συμμετοχή στελεχών των ενόπλων δυνάμεων στο Μάλι δεν απορρέει από την αμυντική συμφωνία που συζητήσαμε εδώ στη Βουλή, την ελληνογαλλική, αλλά απορρέει από την ίδια την ευρύτερη συμμαχική σχέση με τη Γαλλία. Λοιπόν, θέλουμε οι Γάλλοι να είναι κοντά μας, νομίζω είναι εύλογο.
σε μια περιοχή όπου θίγονται γεωπολιτικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έντονο ενδιαφέρον για τη Γαλλία, να είμαστε και εμείς κοντά στη Γαλλία, στο βαθμό που μπορούμε. Κλείνοντας την πρωτολογία μου, θα ήθελα να σας κάνω γνωστό τη διάθεση προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Κατά τις ένοπλες δυνάμεις τις ίδιες, θα τους προσδώσει σημαντική επιχειρησιακή εμπειρία και κύρος. Και όταν το κάνουν χώρες όπως η Σουηδία, η Εστονία, η Τσεχία, η Γεωργία και άλλες πολλές που έχουν εκφράσει, όπως η Ελλάδα, ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν σε αυτή την πολυεθνική αποστολή, δεν βλέπω γιατί η χώρα μας, η οποία διαθέτει ισχυρές, έτοιμες και αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις, να μην εντείνει το αμυντικό της αποτύπωμα, συνδράμοντας φίλους και συμμάχους σε περιοχές οι οποίες θα μπορούσαν δυνητικά να θίξουν και δικά μας γεωπολιτικά συμφέροντα. Σας ευχαριστώ.